εγκλήματα τα οποία εμένα με συγκλονίζουν είναι ό,τι αφορά σε παιδιά. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γονείς, ζευγάρια που για κάποιο λόγο το ένα μέλος δεν τα πάει καλά με το άλλο, θέλουν εκδίκηση και αυτό το κάνουν μέσω των παιδιών τους. Αυτές είναι υποθέσεις και περιπτώσεις που με σοκάρουν πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει από την πλευρά των ανδρών. Έχουμε δει δηλαδή πατέρα να πυροβολεί το παιδί του ή να το σκοτώνει, μικρό παιδάκι. Το ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο που μας πέρασε, το θυμάστε κι εσείς. Την ιστορία της Ασπασίας στο Άργος, συγκλονιστική ιστορία. Κυρίως λοιπόν αυτά είναι τα εγκλήματα που δεν θα ήθελα ποτέ, όχι απλώς να πω, δεν θα ήθελα ποτέ να συμβαίνουν. Και θεωρώ ότι δεν το χωρά ανθρώπινος νους, τουλάχιστον δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξαν, όχι ένα και δύο, αρκετά εγκλήματα που μας ζόρισαν και αυτό το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι να μας φωτίσει πτυχές της κοινωνίας που πραγματικά καμιά φορά κλείνουμε τα μάτια σαν να μην θέλουμε να τις δούμε. Είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο από τον μεγάλο ρεπόρτερ του αστυνομικού ρεπορτάζ. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, του Πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ. Θα βρει κανείς μέσα σε αυτό καταγεγραμμένη όλη την ιστορία του γυναικείου εγκλήματος στη χώρα μας. Ελπίζω μερικές να μην πάρουν ιδέες. Θα θυμηθώ την πιο πρόσφατη, την οποία πραγματικά δυσκολεύτηκα να τη διαχειριστώ, δυσκολεύτηκα να την παρουσιάσω, δυσκολεύτηκα να το χωνέψω και ακόμη μέχρι σήμερα δεν μπορώ, που είναι η υπόθεση της μικρής Άννη και ο μαρτυρικός θάνατος που βρήκε από τα χέρια του πατέρα του αυτό το κορίτσι. Θυμάμαι πραγματικά να μην μπορώ να πω την είδηση να πιέζεται το στομάχι. Είναι το 5ο κατά σειράν βιβλίο που παρουσιάσαμε σήμερα. Ο τίτλος του είναι «Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα» και όπως αντιλαμβάνεστε έχει σχέση με την γυναίκα ως δράστηδα των όποιων εγκλημάτων περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Η γυναίκα πρωταγωνιστεί και στις 40 υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, είτε ως φυσικός αυτούργος, είτε ως ηθικός αυτούργος, είτε ως συνεργός ή συναυτούργος. Πάντως εκείνη πρωταγωνιστεί σε όλες τις υποθέσεις. Αρχίζω από το 1931 με την Φούλα την Κάστρου, τη μάνα της την Κάστρου, τον Ανιψιώτους το Μοσκιό και την Μπέλου την υπηρέτρια που σκότωσαν τον Αθανασόπουλο που λέει και το τραγούδι «Καημένα Αθανασόπουλε, τι σου μελε να πάθεις από την κακούργα πεθερά, τα νιάτα σου να χάσεις». Αρχίζω λοιπόν από αυτό το τραγικό περιστατικό και φτάνω στο σήμερα. Σε όλες τις υποθέσεις είπαμε ότι πρωταγωνιστεί η γυναίκα με διάφορους τρόπους. Έχει εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής, εγκλήματα για περιουσιακούς λόγους και ένα σωρό άλλες υποθέσεις για διάφορες αιτίες. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται και 4 υποθέσεις γυναικών που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα. Οι εκτελέσεις σταμάτησαν το 1972. Εκτελέστηκαν λοιπόν 3 γυναίκες στην Ελλάδα για αποτρόπαια εγκλήματα. Θέλω να συνεχίσω τη συγγραφή, να γράψω και 1 και 2 ή και περισσότερα βιβλία, αλλά ως προς το ποιο θα είναι το επόμενο δεν το ξέρω. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Έχω τα ναρκωτικά, υποθέσεις ναρκωτικών, που να το πιάσω από διάφορες πλευρές το θέμα των ναρκωτικών, γιατί είναι πολύπλοκο. Έχω την βεντέτα στην Ελλάδα. Έχω και πολλές άλλες υποθέσεις
που δεν έχω καταλήξει ακόμα ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο. Θα δούμε, θα το δούμε στην πορεία.